Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές οι οποίες αντικειμενικά δεν μπορούν να συζητηθούν στα πλαίσια της Επιτροπής. Για παράδειγμα, η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις κοινωνικές σχέσεις και το γνωστό δημοσίευμα που είδαμε με μια γυναίκα να θέλει να τελέσει γάμο με το ολόγραμμά της, δεν είναι από ό,τι φαίνεται ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή, αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη για να αναπαράγονται οι κυρίαρχες αξίες του ατομισμού, του εγωιστικού τρόπου σκέψης και στάσης που καλλιεργούνται και αναπαράγονται στην αρένα και τη σύψη της εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Το λέω αυτό γιατί το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το εργαλείο. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη, οι σύγχρονες επιστημονικές τεχνολογικές δυνατότητες. Το θέμα είναι ποιος έχει στα χέρια του αυτή την τεχνολογία, τους πόρους, όλα αυτά τα δεδομένα για τη δημιουργία τέτοιων μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Και η απάντηση είναι ξεκάθαρη, είναι η επιχειρηματική κολοσσή, είναι τα κράτη, οι διακρατικές τους συμμαχίες, οι οποίοι καθορίζουν τα κριτήρια, ακόμα και τους αλγόριθμους με τους οποίους λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, επενδύουν στη δύναμή της ακριβώς για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητά τους. Και ταυτόχρονα, μία πλευρά που δεν συζητήσαμε αρκετά είναι ότι όσο ψηφιοποιούνται διαδικασίες στην οικονομία, αλλά και στο ίδιο το κράτος, τόσο περισσότερα δεδομένα αντλούνται από τους λαούς. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία αναφορά θα κάνω και στον κανονισμό, τον AI Act, στην πραγματικότητα, τι έδωσε. Έδωσε μια όθηση στη μαζική επεξεργασία και στην απρόσκοπτη ροή προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη. Πρώτον, για την ψηφιακή αγορά, όπου εκεί όλα τα δεδομένα εμπορευματοποιούνται. Και δεύτερον, για την αλίευση δεδομένων από τα κράτη και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους δικούς σκοπούς. Από αυτή τη σκοπιά, όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το συγκεκριμένο κείμενο, το AI Act, αναφέρεται σε πάρα πολλούς κινδύνους που ενέχει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Από συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες μέχρι και ορισμένα βασικά δικαιώματα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, την ελευθερία έκφρασης και σκέψης, ακόμα και την αυτονομία του ατόμου με βάση τη σύνδεση τεχνητής νοημοσύνης, τις διεπαφές εγκεφάλου υπολογιστή κτλ. Όμως, παρά τους κινδύνους που αναφέρονται, το θέμα είναι ότι στα συγκεκριμένα πρωτόκολλα υπάρχουν μια σειρά εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις. Για παράδειγμα, το ζήτημα της αξιοποίησης των προσωπικών δεδομένων λέει ότι απαγορεύεται σε δημόσιους χώρους, εκεί που αναφέρεται στο δημόσιο κοινό, αλλά λέει δεν θεωρείται φυσικός χώρος προσβάσιμος στο κενό οι εγκαταστάσεις εταιριών και εργοστασίων, καθώς και τα γραφεία και οι χώροι εργασίας, φυλακές και σημεία συνοριακού ελέγχου. Εκεί υπάρχει εξαίρεση στο πώς αξιοποιούνται. Ή σε σχέση με το ζήτημα που απασχόλησε και τη σημερινή συζήτηση, την αναπαραγωγή των κοινωνικών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Λέει τα συστήματα αυτά που παρέχουν κοινωνική κατηγοριοποίηση φυσικών προσώπων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με δεδομένα που σχετίζονται με την κοινωνική του συμπεριφορά, φυλή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές, φιλοσοφικές πεπιθήσεις, ακόμα και σεξουαλικό προσανατολισμό, απαγορεύονται γενικά, αλλά επιτρέπονται για νόμιμες πρακτικές αξιολόγησης φυσικών προσώπων που γίνονται για συγκεκριμένο σκοπό ή ακόμα και στον τομέα επιβολής του νόμου. Δεν το συζητάμε ότι εξαιρούνται από εκεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για στρατιωτικούς σκοπούς κτλ. Το θέμα όμως είναι ότι με βάση όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι πέρα από αυτά που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα τσιτάτα περί προστασίας των δεδομένων και των δικαιωμάτων των πολιτών, η στρατηγική της τεχνητής για την τεχνητή νοημοσύνη εξυπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, τον ανελαίτο ανταγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της με άλλους ισχυρούς υπερελιστικούς παίκτες όπως είναι η ΗΠΑ και η Κίνα. Εξάλλου, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση Artificial Intelligence Index Report του 2023 του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να καταστεί
κρίσιμο συστατικό της οικονομικής και στρατιωτικής ισχύως στο εγγύς μέλλον. Και κλείνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε. Αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέα στην Google και στην Amazon ως θετικό παράδειγμα. Η αλήθεια όμως είναι ότι σε μια σειρά πλευρές και η Google και η Amazon είναι σε βάρος της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζόμενων γυναικών. Πέρα από το γεγονός ότι η Google έκανε ολόκληρο πρόγραμμα επιδότησης των εργαζόμενων γυναικών για να βάλουν στην κρεοσυντήρηση, όχι με δική τους επιλογή, τη δημιουργία οικογένειας, υπάρχει και ένα πρόσφατο δεδομένο. Συμβόλαιο 1,2 δις δολαρίων με την Ισραηλινή κυβέρνηση που μοιράζονται μαζί με την Amazon για την παροχή υπηρεσιών cloud και κέντρων δεδομένων που προφανώς αξιοποιούνται σε όλη αυτή τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.